Ας αρχίσουμε λίγο με τη διατροφή, λόγω που είμαστε και foodie show. Εξήγησε μας τι μαθαίνεις. Τι μαθαίνεις στη διατροφή, δεν ξέρω καν πώς το είπες, ψυχολογία της διατροφής. Την psychology. Oh, okay. Είναι μια μέθοδος που έχει αναπτυχθεί στην Αμερική. Έχουμε παρατηρήσει ότι ανάλογα με τον τρόπο που αισθανόμαστε, κάνουμε και ανάλογες επιλογές τροφής. Αυτό. Πάμε για τη σοκολάτα. Οπότε εκεί είναι από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψυχοσωματικής ενδυνάμωσης, που ουσιαστικά προτείνουμε μικρές αλλαγές στη διατροφή που όμως έχουν αντίκτυπο στο σώμα. Εγώ έχω ακούσει, έχουν πει στην αλήθεια, πρέπει να μασάμε το φαγητό 28 φορές πριν μπαίνει στο στόμα. Η αλήθεια είναι ότι το 40% της πέψης γίνεται στο στόμα. Οπότε, αν κατεβάσουμε την τροφή αμάσιτη, στην ουσία επιβαρύνουμε το στομάχι μας να κάνει δουλειά που δεν του αρμόζει. Αυτό. Οπότε, ένα σημείο είναι αυτό, αλλά επίσης ο τρόπος που τρώμε έχει να κάνει με το πόσο αγχωμένοι είμαστε. Okay. Πόσο πιο αγχωμένοι, τόσο πιο γρήγορα τρώμε. Και δεν είμαστε συνειδητοί στη διαδικασία της τροφής. Αυτό που προτείνουμε είναι να αναπνέουμε διαφραγματικά πριν ξεκινήσουμε το φαγητό, δηλαδή 10 διαφραγματικές αναπνοές. Ναι. Και επίσης σύνδεση με την τροφή, δηλαδή να φέρουμε τον εαυτό μας το εδώ και το τώρα και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπροστά μας έχουμε ένα πιάτο φαγητό που για να φτάσει η τροφή στο πιάτο μας έχουν συνεργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, η φύση, όλος ο πλανήτης, ας πούμε, έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει το χώμα, να υπάρχουν τα φυτά, να υπάρχουν τα ζώα. Και τελικά όλη αυτή η διαδικασία φέρνει στο πιάτο μας κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν μπορεί να συνδεθούμε μαζί του, παίρνοντας αυτή τη συνείδηση, το οποίο μας φέρνει στην ουσία στο εδώ και το τώρα και μπορούμε να απολαύσουμε την τροφή μας και να είμαστε πιο ήρεμοι. Αυτό. Σκέψου ότι το παπούτσι είναι έτσι ένα, ας το πούμε, περιοριστικό μέσο. Okay. Το πόδι είναι απαραίτητο φυσικά, ναι, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε, αλλά το περιορίζει το πόδι και σιγά σιγά, ανάλογα με τα παπούτσια που φοράμε, διαμορφώνουν και τη μορφή του ποδιού. Κάνω έτσι, βλέπεις ότι είναι σαν να μαζεύω τα δάχτυλα. Αν φανταστούμε ότι αντίστοιχα το χέρι μου είναι τα δάχτυλα του ποδιού μου. Οπότε μέσα από την αρχαία ελληνική κίνηση, αυτό που επιδιώκουμε είναι να επιτρέψουμε να απλωθούν τα δάχτυλα, να έρθει κάθε μυς των δαχτύλων του μεταταρσίου μέχρι τη φτέρνα να κουμπεί στην ίδια τη γη. Και νομίζω ότι έχω βρει τη τέλεια σαλάτα. Αυτό εδώ πέρα το γνωρίζετε, για σκεφτείτε λίγο. Αυτό είναι μάραθο. Και τι γεύση έχει αυτό? Πάρα πολύ έντονη γεύση. Έχει γεύση black licorice. Βιταμίνες Α, βιταμίνα C, βιταμίνα beta carotene που είναι στη οικογένεια από το καρότο. Λάδι μέσα, καλό λάδι. Αυτό το λάδι σήμερα που μαγειρεύω είναι το Άριστον, είναι από τη Ρέθυμνο στη Κρήτη. Αν δεν έχετε πάει στη Ρέθυμνο, εντάξει, είναι περιοχή που πρέπει να δείτε. Και όταν το κόβετε, αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το black licorice. Το αβοκάρο θα σας το βάλω στο τέλος. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, πάει στο φούρνο. Κοιτάξτε τι ωραία έχουν γίνει τα φασόλια μας, τα λευκά. Μπαλσάμικο που θα δώσει τη οξύτητα. Λοιπόν, Βασιλική, Ελένη, όλο το συνεργείο στην Αίγινα, στην Ελλάδα, σας ευχαριστώ. Μέχρι την επόμενη ραντεβού μας, να είμαστε όλοι καλά, να τρώμε όλοι καλά, just like Star Foodies. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια, OMNI One. Γεια σας!